ονομαστεί περίπου. Οι θέσεις και η βαθμοθυρία της περασμένης σεζόν μοιάζουν πια με μακρινό όνειρο. Όμως και φέτος, σιγά σιγά, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις μέτριες και οι μέτριες από τις κακές. Αυτό θα χρειαστεί λίγο καιρό και ως τότε όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Πάμε λοιπόν με τη σέντρα. Πίεσε. Είναι φάουλ αυτό. Πεντακάθαρο. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Θα σουτάρει για γκολ. Πολύ σωστή επέμβαση. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μυρίζει γκολ. Τη στέλνει μακριά. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Δεν βρήκε συμπαίκτη του. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν τον αντίπαλο τον αδοφύλακα. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημαίακι του. Είναι offside. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Κατάφερε και την κράτησε. Ξεκινάει η κόντρα. Ευκαιρία. Θα γεμίσει. Περνάει κεφαλιά. Μάλιστα λοιπόν. Γκολ λίγο πριν το σφύριγμα του Μιχρόνου.
Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος. Αλλά... τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από το πρώτο ημιχρόνο? Ο αντίπαλος τους έπιασε στον ύπνο με αυτό το γκολ. Έχουν τη δυναμική για την ανατροπή. Αρκεί να βάλουν περισσότερη θέληση και πειθαρχία στο παιχνίδι τους. Μόνο ένα τέρμα διαφορά για τις δύο ομάδες, καθώς το σκορ είναι 1-0. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έθραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κρίνονται πίσω, αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Το γκολ μπήκε λίγο πριν τη λήξη του μύθου. Και κάνει το σουτ. Το πέτυχε. Τώρα έχουν ξεκάθαρα πια τα ηνία του αγώνα. Και δύσκολα θα τα χάσουν. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράς ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός που το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίκτυα. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Καταφέρνουν αμέσως να ξεκινάει η ευκαιρία. Πάει προς το τέρμα, αλλά τι να και το σουτ τώρα. Υπέροχη προσπάθεια. Πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά στο τέλος τον πρόδωσαν οι δυνάμεις του. Σε αυτή τη φάση εξέθεσε όλη την αντίπαλη άμυνα. Δεν μπορούσαν με τίποτα να το σταματήσουν. Φτηνά την γλίτωσαν. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς.
Πιστεύω πως ο ρέφερι τώρα θα δώσει το κεφαλιά. Και ναι, ο τερματοφύλακας δηλώνει παρόν. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Τώρα μια σε... με καλές προποθέσεις. Όχι, έτσι δεν μπαίνει γκολ. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Ο πίνακας δείχνει τα 4 επιπλέον λεπτά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Είναι ευκαιρία. Και απομακρύνει με υπερένταση. Παραλίγο να έχουμε γκολ εδώ. Και νομίζω πως όλα τελείωσαν πλέον. Ναι, τέλειωσαν. Ξεκινούν με κεκτημένη ταχύτητα.